Ήταν ο Ελαιώνας πριν από λίγο καιρό. Μια εγκαταλελειμμένη περιοχή και εστία μόλυνσης που αμαύρωνε την εικόνα της Αθήνας. Πλέον με το έργο της διπλής ανάπλασης, τη μεγαλύτερη πολεοδομική παρέμβαση που έγινε στην ιστορία της πρωτεύουσας, ο Ελαιώνας θα γίνει ένα στολίδι της Αθήνας με επίκεντρο το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Με την ευκαιρία της έναρξης των εργασιών για τη νέα έδρα των Πρασίνων, ο Δήμαρχος Αθηναίων εγκαινίασε στον Γκάζι την έκθεση της διπλής ανάπλασης. Άρχισαν επιτέλους να σκάβονται τα θεμέλια του νέου γηπέδου κοσμήματος του Παναθηναϊκού και μαζί με αυτά τα θεμέλια της αναβίωσης ενός ομοίρου που το ξαναζήσαμε εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Στα εγκαίνια έδωσαν το παρόν πολλά μέλη της Παναθηναϊκής οικογένειας, όπως ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο πρόεδρος του Εραστέχνη Θανάσης Γιανακόπουλος και ο ιστορικός πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιώργος Βαρδινογιάννης. Όλοι εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι όλα θα πάνε καλά και στον Βοτανικό θα στεγαστούν τα όνειρα των εκατομμυρίων φίλων του Τριφυλιού. Περιμένω να το δω. Ελπίζω να προλάβω να το δω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που γίνεται σε αυτήν εδώ την περιοχή το νέο γήπεδο, το νέο σπίτι του Παναθηναϊκού. Και θέλω να πω σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού να είναι υπερήφανοι για τον Δήμαρχο του της Αθήνας που έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια. Σύμφωνα με τον μεγαλομέτοχο του Παναθηναϊκού και πρόεδρο της εταιρείας που έχει αναλάβει το project του γηπέδου, Γιάννη Βαρδινογιάννη, η νέα έδρα των Πρασίνων μπορεί να είναι έτοιμη σε 19 μήνες αν δεν παρουσιαστούν νέα εμπόδια. Είμαστε αισιόδοξοι ότι παρά τις όποιες δυσκολίες ή αντιεξότητες συναντήσουμε, στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Η θέληση όλων για την υλοποίηση της διπλής ανάπλασης και την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού εκφράστηκε ξεκάθαρα από όσους παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της μόνιμης έκθεσης για αυτό το θέμα στον Γκάζι. Τη μόνιμη έκθεση της διπλής ανάπλασης που φιλοξενείται από σήμερα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι και φυσικά περιλαμβάνει και μακέτες του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, εγκαινίασε επίσημα ο Δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης. Στα εγκαίνια έδωσε το παρόν τόσο ο Γιάννης Βαρδινογιάννης όσο και ο Θανάσης Γιανακόπουλος εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό, υπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι των κομμάτων, δείχνοντας ότι η θέληση όλων είναι να προχωρήσει το μεγάλο αυτό έργο. Θελήσαμε να δώσουμε μια πρόγευση του μέλλοντος που όλοι μας είμαστε σίγουροι ότι θα αρχίσει σε λίγες μέρες. Με τη σύμφωνη, όπως ελπίζουμε, γνώμη των μελών της Ολομέλειας του ΣΤΕ, που καλούνται στις 15 του μηνός να αναβιώσουν τη μνήμη και να ανοίξουν τους ορίζοντες που οραματίστηκαν σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου και σίγουρα όλες οι δημοτικές αρχές που υπηρέτησαν την πόλη τα τελευταία 20 χρόνια. Θέλω να πω σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού να είναι υπερήφανοι για τον Δήμαρχο του της Αθήνας που έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια αυτό το πράγμα να γίνει πραγματικότητα. Είναι ένα φιλόδοξο έργο που απαιτεί συνεχή και μεθοδική δουλειά από όλους. Είμαστε αισιόδοξοι ότι παρά τις όποιες δυσκολίες ή αντιεξότητες συναντήσουμε, στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Η έκθεση περιλαμβάνει σχέδια και μακέτες στις περιοχές όπου θα γίνει διπλή ανάπλαση, εικόνες από το παρελθόν για να φανεί η διαφορά και η σπουδαιότητα του μεγάλου αυτού έργου, αλλά και βίντεο από τις καθοριστικές στιγμές της μεγάλης προσπάθειας για την υλοποίηση του τελικού στόχου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, παρουσιάζοντας την έκθεση στους δημοσιογράφους, μίλησε για ιστορικές στιγμές. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αποτελεί το σημείο αναφοράς για όλους όσους εμπνεύστηκαν αλλά και για όσους υλοποιούν τη διπλή ανάπλαση και μετά την έναρξη των εργασιών την περασμένη εβδομάδα στο Βοτανικό, η ελπίδα των ανθρώπων της ομάδας είναι ότι πλέον όλα θα προχωρήσουν ομαλά χωρίς νέα προβλήματα.